επειδή η αυθαιρεσία του κράτους, των τραπεζών και των δανειστών δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν πρέπει να ανεχόμαστε αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες, η Λαϊκή Ενότητα αποφάσισε όλη αυτή την εβδομάδα σε όλη τη χώρα, σε όλες τους πρωτεύουσες δηλαδή των νομών της χώρας, να προχωρήσει σε μηνυτήριες αναφορές στους κατατόπους της Αγγελής για την παράνομη κατάσχεση μέρους της επιδότησης των αγροτών και γενικότερα των παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΕ και τις τράπεζες. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά γύρω στους 15 νομούς της χώρας, στους οποίους μεταξύ αυτών και ο νομός Μεσσηνίας, όπου υπάρχει μερική κύρωση των δασικών χαρτών, το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι μεγάλο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και του νομού μας, αλλά και στα αγροτικά site όλη αυτή την εβδομάδα. Διότι παρά το ότι ο κύριος Φάμελος, με κύκλιο, με υπουργική απόφαση, την οποία είχε αποστείλει, έλεγε ότι σταματούν οποιασδήποτε διοικητικές πράξεις αφού είναι σε εξέλιξη και δόθηκε προθεσμία στους αγρότες και γενικότερα στους παραγωγούς μέχρι το 2020 να εξαγοράσουν αλλά και να κάνουν ενστάσεις, ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στην καταβολή της επιδότησης στα κομμάτια των χωραφιών τους που είναι αμφισβητούμενα από το δασαρχείο. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση κορόιδεψε τον κόσμο και προχώρησε σε κατάσχεση μέρους της επιδότησης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι γνωστό ότι οι κοινοτικές επιδοτήσεις είναι ακατάσχετες και δεν μπορούν να κατάσχονται, είτε αυτά είναι σχήρας τρίτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στο παραγωγού, ούτε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία μάλιστα είναι και χωρίς εκπροσώπηση με το μνημονιακό νόμο που έχει δημιουργηθεί, ούτε οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να κατάσχουν για χρέη, δηλαδή είτε προς το δημόσιο, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς τις τράπεζες. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες μαζί με την ΑΔΕ προχωρούν κάθε χρόνο σε αυτή την παράνομη και αυθαίρετη και απαράδεκτη ενέργεια, παραβιάζοντας το κοινοτικό δίκαιο. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά ανεκτό, αποφασίσαμε, επαναλαμβάνω, ως Λαϊκή Ενότητα σήμερα στην Καλαμάτα και από αύριο σε όλους τους νομούς της χώρας, να προχωρήσουμε σε μηνυτήριες αναφορές. Σε λίγο θα πάμε στον κύριο Εισαγγελέα και θα ζητήσουμε να διερευνήσει, γιατί είναι κακουργηματική πράξη. Ο νόμος λέει ότι η κατάσχεση μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για κάποιο άλλο κακούργημα εκ μέρους του οφειλέτη, και όχι επειδή απλά χρωστάει είτε στο δημόσιο της τράπεζας.